Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Pharma Revolution και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τα ζάνια στον κήπο μας με τη χρήση ενός υφάσματος εδαφοκάλυψης από την εταιρεία ProCrop. Η εδαφοκάλυψη είναι μια καλλιεργητική πρακτική όπου με τη χρήση ενός υφάσματος δεν αφήνουμε να περάσουν οι ηλιακτές ακτινοβολίες προς το έδαφος, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνουμε να αναπτυχθούν τα ζυζάνια. Η εταιρεία ProCrop είναι μια ελληνική εταιρεία όπου δραστηριοποιείται στον τομέα της εδαφοκάλυψης, προσφέροντάς μας μια πολύ μεγάλη ποικιλία από υφάσματα εδαφοκάλυψης με έτοιμες προκαθορισμένες σοπές, οπότε ανάλογα την καλλιέργειά μας θα επιλέξουμε το ανάλογο ύφασμα με τις ανάλογες αποστάσεις των οπών σύμφωνα με την καλλιέργειά μας. Το ύφασμα που θα σας παρουσιάσω σήμερα κατασκευάζεται στην Ελλάδα, είναι από πολυπροπυλένιο και έχει βάρος 100 με 110 γραμμάρια το τετραγωνικό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει αρκετά πυκνή πλέξη. Αν κάνουμε μια αναζήτηση στο site της εταιρείας ProCrop, θα βρούμε ότι διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από υφάσματα εδαφοκάλυψης με έτοιμες προκαθορισμένες οπές. Οπότε, ανάλογα την καλλιέργειά μας, όπως είπαμε, θα επιλέξουμε το κατάλληλο ύφασμα. Η πιο μικρή απόσταση των οπών είναι αυτή των 10 εκατοστών, όπου είναι αυτό εδώ το ύφασμα που κρατάω στα χέρια μου, όπου έχει πλάτος 1 μέτρο και μήκος 4,9 μέτρα. Και εδώ μας αναφέρει ότι η απόσταση μεταξύ των οπών είναι 10 εκατοστά, ενώ η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι 16 εκατοστά και έχει ουσιαστικά στο σύνολο 288 οπές και είναι κατάλληλο για να φυτέψουμε κρεμμύδι ξερό αλλά και σκόρδο. Εκτός από την πολύ μεγάλη ποικιλία όσο αφορά τις αποστάσεις των οπών, έχουμε και δυνατότητα να επιλέξουμε και τον άλογο μήκος του υφάσματος, για παράδειγμα το πανί που βαστάω στα χέρια μου, το ύφασμα δηλαδή, έχει πλάτος 1 μέτρο και μήκος 2 μέτρα και 45 εκατοστά και οι αποστάσεις των οπών εδώ είναι 15 εκατοστά και οι αποστάσεις των γραμμών είναι 32 εκατοστά και έχει στο σύνολο 48 οπές και σύμφωνα με τον κατασκευαστή μας λέει ότι είναι κατάλληλο για να φυτέψουμε παντζάρι, πράσο, σέλινο ή σπανάκι. Φυσικά υπάρχουν και τα υφάσματα όπου έχουν μεγαλύτερες αποστάσεις των οπών μεταξύ τους, που είναι για να φυτέψουμε ντομάτες, αγκούρια ή ακόμα και πεπόνια ή καρπούζια, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί σε ένα πανί να έχουμε δύο σειρές ή ακόμα και μία. Επίσης υπάρχουν και κάποια έτοιμα υφάσματα όπου είναι κατάλληλα για δέντρα, ώστε να τοποθετήσουμε γύρω από τα δέντρα μας, ώστε να μην βγάζουν χόρτα. Υπάρχει επιλογή τόσο σε στρογγυλό σχήμα ή ακόμα και τετράγωνο. Τα υφάσματα που θα χρησιμοποιήσουμε, εκτός από τις έτοιμες οπές που διαθέτουν για να φυτέψουμε τα φυτά μας, διαθέτουν και κάποιες οπές, πάλι τρύπες, θα πούμε, ορθογώνιες, στα πλάγια ή ακόμα και στη μέση, ανάλογα το ύφασμα που θα επιλέξουμε, όπου σε αυτή την περίπτωση εκεί μπορούμε να στερεώσουμε τα λάστιχα ποτίσματος. Για να μπορέσουμε όμως να στερεώσουμε τα λάστιχα, θα χρησιμοποιήσουμε τους πλαστικούς γάντζους που μας προσφέρει η εταιρεία ProCrop, όπου έχουν μήκος 15 εκατοστά ή 30 εκατοστά, όπου με τους γάντζους συγκεκριμένους μπορούμε πολύ εύκολα να στερεώσουμε τα λάστιχα ποτίσματος, όπως είπαμε, και εναλλακτικά υπάρχουν και τα πλαστικά καρφιά όπου μας βοηθάνε να στερεώσουμε το ύφασμα στο έδαφος. Σίγουρα οι περισσότεροι θα γνωρίζετε το μαύρο φιλμ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν εδαφοκάλυψη, αλλά το συγκεκριμένο ύφασμα έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Το βασικότερο του πλεονέκτημα είναι ότι είναι επαναχρησιμοποιούμενο, δηλαδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για αρκετές σεζόν, για πάνω από 5 χρόνια δηλαδή, και επίσης λόγω της πλέξης που διαθέτει μας επιτρέπει να περνάει ο αέρας, το νερό, αλλά όχι το φως, ηλιακή ακτινοβολία δηλαδή, οπότε δεν φωτοσυνθέτει από κάτω και έτσι δεν έχουμε ζυζάνια. Ταυτόχρονα πετυχαίνουμε γρηγορότερη ανάπτυξη του φυτού 5 με 15 μέρες, χρειαζόμαστε λιγότερο λίπασμα αλλά και νερό και ο λόγος είναι ότι λόγω της εδαφοκάλυψης δεν αναπτύσσονται ζυζάνια γύρω από το φυτό μας, ώστε να τραβάνε και αυτά με τη σειρά τους θρεπτικά στοιχεία αλλά και νερό και λόγω της εδαφοκάλυψης, όπως είπαμε, δεν εξατμίζεται το νερό που έχουμε ρίξει για να ποτίσουμε το φυτό μας, οπότε το νερό είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαθέσιμο στο φυτό μας. Επίσης, κατά τους χειμερινούς μήνες έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 με 3 βαθμούς, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα φυτά μας. Και φυσικά, τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε το έδαφος πιο δροσερό, αλλά το σημαντικότερο, δεν έχουμε εξάτμιση του νερού που έχουμε ρίξει για να ποτίσουμε τα φυτά μας. Έχοντας αναφέρει τα πλεονεκτήματα που έχουν τα υφάσματα εδαφοκάλυψης της εταιρείας ProCrop, ας περάσουμε και στο παρακτικό κομμάτι του βίντεο, όπου θα πάμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα υφάσματα εδαφοκάλυψης και στο δικό μου λαχανόκηπο.
Πάμε.
Αφού ολοκληρώσαμε και το πρακτικό μέρος του βίντεο, είδαμε ότι χρησιμοποίησα και στο δικό μου λαχανόκηπο τα υφάσματα εδαφοκάλυψης. Αυτό πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να κάνουμε μια επεξεργασία το έδαφος, να το οργώσουμε, να το ισιώσουμε, να βάλουμε τα λάστιχα ποτίσματος που θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τόσο κάτω από το ύφασμα που θα χρησιμοποιήσουμε ή ακόμα και πάνω από το ύφασμα, ανάλογα την καλλιέργειά μας, αλλά και τι βολεύει τον καθένα μας, και φυσικά να τα στερεώσουμε και με τους πλαστικούς γάντες που διαθέτουμε. Όπως είδαμε και στο βίντεο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποια παλιά λάστιχα ποτίσματα που έχουμε, να τα περάσουμε στις ήδη υπάρχουν τρύπες που διαθέτει το ύφασμα στα πλάγια, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να τεντώσουμε ακόμα καλύτερα το ύφασμα εδαφοκάλυψης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Προσωπικά επέλεξα να κάνω αυτόν τον τρόπο εφαρμογής, ώστε να μπορέσω να εφαρμόσω, να τοποθετήσω μάλλον καλύτερα το ύφασμα εδαφοκάλυψης σε ένα παρτέρι που έχω, ώστε να μπορέσω να φυτέψω κάποια κρεμμύδια. Σε καλλιέργειες όπου οι φυτέψεις γίνονται σε πολύ μικρές αποστάσεις, όπως αυτή των κρεμμυδιών, η χρήση ενός υφάσματος εδαφοκάλυψης είναι πάρα πολύ χρήσιμη, καθώς δεν έχουμε ζυζάνια ενδιάμεσα στα φυτά μας και τα φυτά έχουν πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη. Αυτό φάνηκε και στα κρεμμύδια, καθώς φτάσανε σε αυτό το μέγεθος μέσα σε 2 εβδομάδες, και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε ζυζάνια ενδιάμεσα στα κρεμμύδια, οπότε ό,τι θρεπτικό συστατικό υπάρχει στο έδαφος είναι διαθέσιμο για τα κρεμμύδια, αλλά έχουμε, μην ξεχνάμε, και περισσότερη υγρασία στο έδαφος, καθώς δεν εξατμίζεται το νερό που χρησιμοποιούμε για το πότισμά τους. Στο βίντεο είδαμε ότι φύτεψα και κάποιες ντομάτες, όπου το ύφασμα που χρησιμοποίησα είχε 2 σειρές, αλλά χρησιμοποίησα και ένα ύφασμα όπου είχε μία σειρά στην μέση, όπου είναι κατάλληλο για να μπορούμε να φυτεύουμε είτε κάποια καρπούζια, πεπόνια, γενικά καλλιέργειες όπου θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις. Ίσως κάποιοι αναφερθείτε στο ότι θα ήταν καλύτερο να αγοράσετε ένα ύφασμα χωρίς τρύπες, αυτού μάλλον του τύπου υφάσματος, και να κάνετε εσείς τις τρύπες. Η διαφορά είναι ότι τα υφάσματα που έρχονται με προκαθορισμένες τρύπες έχουν μεγαλύτερη αντοχή, και ο λόγος είναι ότι όπου έχει γίνει η οπή έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξεφτύσει, είναι ενισχυμένο δηλαδή, οπότε έτσι δεν έχει φθορά το ύφασμα. Και εκτός από αυτό έχουμε προκαθορισμένες αποστάσεις τόσο των οπών μεταξύ τους αλλά και γραμμών ανάλογα την καλλιέργεια που θέλουμε να φυτέψουμε. Οπότε τώρα θα μου πείτε και πόσο κοστίζουν τα υφάσματα εδαφοκάλυψης που μόλις παρουσιάσα. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με το μήκος του υφάσματος, ανάλογα την καλλιέργεια που έχουμε. Οπότε θα πρέπει να επισκεφτείτε το site της εταιρείας procrop.gr. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο το σχετικό link, ώστε να το επισκεφτείτε και να κάνετε μια αναζήτηση και να επιλέξετε το κατάλληλο ύφασμα εδαφοκάλυψης σύμφωνα με τη δική σας καλλιέργεια. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως σας έδειξα, πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τα ζάνια στον κήπο μας, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και πλεονεκτήματα προς την καλλιέργειά μας με τη χρήση ενός υφάσματος εδαφοκάλυψης της εταιρείας Procrop. Οπότε, σε αυτό το σημείο, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Procrop για την παραχώρηση των υφασμάτων εδαφοκάλυψης για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργια ανεβάζω. Γεια σας.